Επετειακή εκδήλωση για την μικρασιατική καταστροφή και τον προσφυγικό ελληνισμό. Εκδηλώσεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ηρακλείου, Πεκές Κρήτης και το Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου. Καλημερίζω λοιπόν ευθύς αμέσως, γιατί νομίζω ότι οι δύο κυρίες που θα ακούσετε θα έχουν να μας πούν αρκετά πράγματα. Καλημερίζω την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, την κυρία Αγγελική Ζαχαράτου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, και εγώ που είμαι μαζί σας. Και εγώ που είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ. Όπως επίσης και την πρόεδρο του Συλλόγου Αλατσατιανών, την κυρία Χριστίνα Χατζιαδάμ. Καλημέρα και σε εσάς, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω από την κυρία Ζαχαράτου. Για ξεκινήστε εσείς, κυρία Ζαχαράτου, για την ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα 100 χρόνια μετά. Πραγματικά είναι μια μεγάλη, μεγάλη αφορμή και θα έλεγα χρέος, να το πω κερί, να το πω θυμίαμα, στο να έρθουν οι νέοι, οι έφηβοι, πιο κοντά σε αυτό που λέμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας που ακολουθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και που συνήθως έχω την αίσθηση, αν και όχι τη βεβαιότητα, ότι δεν είναι λίγο πιο, έχει μια κρυφή γοητεία με την έννοια ότι δεν διδάσκεται αναλυτικά στα σχολεία. Αλλά τώρα με αφορμή τις εκδηλώσεις που ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν στην Ελλάδα και αλλού για τη μικρασιατική καταστροφή και πραγματικά τον προσφυγικό ελληνισμό, γιατί είναι δύο πράγματα χωριστά αλλά και αλληλένδετα, θα δοθεί η αφορμή σε αυτό που δεν το λέω εγώ, το λένε πρωτίστως ιστορικοί, το δικαίωμα στη μνήμη, ώστε να φανερωθούν πάρα πολλές διαστάσεις μιας ταραγμένης εποχής, όπως δυστυχώς είναι και η δική μας σήμερα, που απαιτείται η πρόσβαση στη γνώση των πραγμάτων, σε αυτό που πραγματικά ο Πασχάλης ο Κιτρομιλίδης ονόμαζε ιστορικό εγκοινωνισμό. Δηλαδή πρέπει να κοινωνήσουν οι νέοι αυτό που έχει συμβεί και που το έχουν και μέσα στο σπίτι τους. Γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Δουλγεράκη, δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια σήμερα στον ελλαδικό χώρο που δεν έχει μέσα στα σπλάχνα της ένα, δύο και περισσότερους πρόσφυγες. Αυτός που λέμε πρόσφυγες, μικρασιάτες, έτσι, για να το καθορίσω, φυσικά και ποντίους και πολλούς άλλους ακόμα. Ξέρετε, ανοίγεται κεφάλαια μου, ανοίγεται κεφάλαια. Δεν θα προλάβω να τα συζητήσω όλα αυτά σήμερα, αλλά εκείνο που κυρίαρχα θέσατε ως θέμα και το κρατάω, το αφήνω ως κορονίδα για άλλη μια φορά, γιατί θα έρθει η ώρα να το ξανακουβεντιάσουμε, είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο. Να έρθουν μεν οι έφηβοι κοντά στα γεγονότα τα οποία έγιναν, δικαίωμα στη μνήμη μεν από την άλλη, αλλά κυρίως γεγονότα τα οποία δεν διδάσκονται όπως τους πρέπει μέσα στα σχολεία. Συμφωνούμε απόλυτα. Εσείς το λέτε αυτό και νομίζω ότι αυτή είναι η κορονίδα και εκεί... Ο 20ος αιώνας, ξέρετε, δεν διδάσκεται, δεν δίνεται ο χρόνος, γιατί πραγματικά η ύλη φτάνει πάντα προς το τέλος της και εκεί λίγο κάποια γεγονότα φτάνουν στους Βαλκανικούς, τέλος πάντων δεν μπορούν να αναπτυχθούν, έτσι, να φανερωθούν σε, όλες τους διαστάσεις, γιατί είναι και πολυσύνθετα με πάρα πολλές συνθήκες, πάρα πολλές ιστορικές ανακατατάξεις, πληθυσμιακές ανακατατάξεις, με παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων, με τον κεμαλικό αυταρχισμό, τέλος πάντων θέματα που τα βλέπουμε και τώρα, έτσι, δυστυχώς. Οπότε, ξέρετε, ήταν σημαντικό έστω να είχαμε μια πρόσβαση μεγαλύτερη τα έφηβα παιδιά, και μιλάω πια για τις μεγάλες τάξεις του Λυκείου, αλλά η ύλη είναι αδυσόπιτη, ο χρόνος ο διδακτικός είναι ανελέητος και ξέρετε όλα δεν μπορούν πραγματικά να χωρέσουν τόσοι αιώνες ιστορίας πράγματι. Ναι, και πάτε σε ένα άλλο κεφάλαιο για το πόσο ανελέητα είναι τα πράγματα μέσα στην εκπαίδευση. Όχ Παναγία μου, όχ τι πληγές μου ανοίγεται. Όχ Παναγία μου, τι πληγές μου ανοίγεται. Κυρία Χατζιαδάμ, να σας ακούσω από τη δική σας την πλευρά για αυτά τα πολύ σημαντικά που διοργανώνετε. Λοιπόν, είδατε τώρα ένα τόσο μεγάλο ιστορικό θέμα 100 χρόνια μετά που μας οδηγεί μέχρι την εκπαίδευση, μέχρι να καταλάβουμε πόσο ελλιπής είναι η εκπαίδευση. Ίσως έπρεπε να βάλετε, δεν ξέρω ποιος βρήκε τον τίτλο, αλλά ίσως έπρεπε να βάλετε «Η ιστορία και το σήμερα μας χτυπάνε την πόρτα 100 χρόνια μετά».
Ο τίτλος είναι δική μου η μητρότητα, αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε και το σήμερα, γιατί το σήμερα το παρόν όταν το ζεις δεν μπορεί. Επειδή το παραλληλίζουμε γι' αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη κυρία Χατζιαδάμ που σας διακόψαμε. Λοιπόν, από τη μεριά μας, σαν μικρασιατικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο από το 1983, αυτός είναι ο στόχος μας. Να μαθαίνουν την ιστορία οι νεότερες γενιές, όπως πραγματικά έγινε η ιστορία. 100 χρόνια μετά είμαστε εδώ, κρατάμε θερμοπύλες, προγραμματίζουμε εκδηλώσεις και θέλουμε κοντά μας να έρχονται περισσότερο τα νέα παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν και οι μεγαλύτεροι. Ο στόχος μας είναι αυτός. Δεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση από το ΠΕΚΕΣ για τη δευτεροβάθμια να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση στη στέγη του συλλόγου μας, Γεωργίου Μαστρακούλη 13 στα Νέα Λάτσατα, σε ένα εξίσου ιστορικό κτίριο. Ήταν τζαμί Δερβίσιδων και χτίστηκε προς τα τέλη του 1650. Και επίσης παράλληλα έχουμε εκπονήσει έναν διαγωνισμό μαθητικό σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ένωση Φιλολόγων Ηρακλείου. Το ξαναλέω, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Όπου καλούμε τα παιδιά να γράψουν για αυτή την ιστορία, για αυτή την ιστορία που μας τυπάει την πόρτα 100 χρόνια μετά, που μας βάζει να σκεφτούμε τι έγινε, αυτό που έγινε μας δίδαξε, ή πάμε για να ξαναδημιουργηθεί η ίδια ιστορία 100 χρόνια μετά. Τα παιδιά να είναι κοντά μας. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δύο μαθητικές ομάδες θα έρθουν και θα παρουσιάσουν δύο δρόμενα, τα οποία τα έχουν συνδυάσει και με μαρτυρίες που έψαξαν και βρήκαν τα παιδιά. Να τις αναφέρετε αυτές τις ομάδες των παιδιών. Ασχολήθηκαν. Είναι από το 7ο γυμνάσιο και από το 13ο γυμνάσιο. Είναι τα όμορα γυμνάσια στο σύλλογο, στη στέγη του συλλόγου μας. Άρα τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν, να ρωτήσουν, να καταγράψουν. Άρα θα έχουν καταγράψει και στη μνήμη τους. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα νέα παιδιά να διαβάσουν, να ακούσουν, να πάρουν το ερέθισμα, να ρωτήσουν και να μάθουν και να καταγράψουν στη μνήμη μας. Νομίζω ότι σήμερα μόνο μέσα από τις οικογένειες που έχουν τέτοιου είδους βιώματα, που έχουν στα μέλη τους προσφυγικά στοιχεία, μικρασιάτες, νομίζω ότι το κρατάμε πολύ πιο ζωντανό αυτό, γιατί μετά... Από τα σχολεία, όπως είπε και η κυρία Ζαχαράτου, δυστυχώς και εγώ μέσα από τα δικά μου τα παιδιά, είδα ότι αυτή η ιστορία δεν προλαβαίνει, γιατί είναι προς το τέλος, δεν προλαβαίνει, αλλά είναι μια τόσο σημαντική ιστορία. Γιατί βάσει αυτής χτίστηκε η νεότερη Ελλάδα, οι μικρασιάτες ήρθαν και έφεραν τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, όχι πως δεν υπήρχαν. Το δικό τους τον πολιτισμό το θέλετε να πείτε. Το εμπλούτησαν, έτσι. Έφτασαν σε μια τέτοια χρονική συγκυρία στην Ελλάδα, όπου η Ελλάδα ήταν σχεδόν κατεστραμμένη οικονομικά, από τους συνεχείς πολέμους. Έφεραν το δικό τους πολιτισμό, αναπτύχθηκαν άλλα πράγματα, παντρεύτηκαν, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, δύο πολιτισμοί και έτσι φτιάξαμε ένα εκρηκτικό μείγμα. Εγώ αυτό το ξέρω και από πρώτο χέρι, γιατί η μισή μου οικογένεια είναι μικρασιάτες, η άλλη μου μισή οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου κριτική. Βρέθηκα στη μέση, μεγάλωσα και μεν τους μεν και τους δε, και ξέρω ότι αυτό το πάντρεμα είναι εκρηκτικό και είναι υπέροχο, κυρία Χατζιαδάμ. Αυτό είναι, αυτός είναι ο πολιτισμός μας, αυτή είναι η συνέχειά μας, κυρία Δουλγεράκη. Εδώ πρέπει να βασιστούμε όλοι, να γυρίσουμε σε παραδόσεις. Προχτές μιλούσα, μας κάλεσαν να συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας. Και αυτό που κάνουμε εμείς, να μαγειρεύουμε, το απλό, να μαγειρεύουμε με πράγματα φυσικά, στην εποχή τους, είναι αστική οικολογία, κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Θέλω να πω δηλαδή, μέσα από το μαγείρεμά μας, το νοικοκύρεμά μας, μέσα από τις κουβέντες, τα παραμύθια, και όλη αυτή την κουλτούρα που για μας που μεγαλώσαμε σε μικρασιατικές οικογένειες ήταν η καθημερινότητα, όμως είναι κάτι το διαφορετικό, είναι ένας άλλος πολιτισμός, και αυτό τον πολιτισμό 100 χρόνια μετά πρέπει να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Όχι μόνο σαν μνημόσυνο σε όλους αυτούς που χάθηκαν σε αυτό τη βίαιη καταστροφή
του 1922. Μα είναι αυτό που λέει. Το κάνουμε ούτως ή άλλως κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει να τιμήσουμε αυτόν τον πολιτισμό σε όλη του το μεγαλείο, σε όλη του την έκφανση. Δημιουργώντας εκδηλώσεις πολιτιστικές στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος. Μα είναι αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο και η κυρία Ζαχαράτου. Δεν είναι μόνο το θυμίαμα, δεν είναι μόνο το χρέος, είναι αυτό το δικαίωμα στη μνήμη που έχει ο καθένας αυτό το δικαίωμα και βέβαια στη συνέχεια μετά τη μνήμη η γνώση, γιατί όλα αυτά τα μαθαίνουν και οι υπόλοιποι και οι επόμενοι, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, κυρία Ζαχαράτου. Πολύ σωστά, και όσα λέει η πρόεδρος και εσείς πραγματικά είναι και φορτισμένα συγκινησιακά και βγαίνουν ίσως και από προσωπικά βιώματα πολύ περισσότερο και δικές σας εμπειρίες, αλλά εγώ ίσως αυτό να προσθέσω κάτι που έλεγε η περίφημη αξεπέραστη η Μέλπο η Μερλιέ ήδη το 48, το 1948, ότι ήδη είχε έθιμα, έτσι, ακόμα και η γλώσσα, τα ιδιώματα. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει να συνθέσουν την εμπειρία. Φανταστείτε που είχαν περάσει πόσα, 25 χρόνια από τον ξεριζωμό, έτσι. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό χρέος αυτό που λέει η πρόεδρος, να καταστεί αυθεντικό το έργο της μαρτυρίας. Η μαρτυρία, έτσι όπως θα αποτυπωθεί μέσα στις δουλειές των μαθητών, είναι σημαντικό γιατί θα μας δώσει αυτή τη μοναδικότητα, αυτό το αξεπέραστο, αυτή την αυθεντικότητα που δυστυχώς ή ευτυχώς η επίσημη ιστορία μπορεί και να το έχει παραβλέψει. Και πρέπει να μιλήσουμε και λίγο πραγματικά για τα σχολεία, γιατί έτσι λίγο να εστιάσουμε στη δουλειά που θα παρουσιάσει, ας πούμε, το 7ο γυμνάσιο θα προσπαθήσει να αναστήσει και να ανασυστήσει την ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία, με αφορμήσεις λοιπόν λογοτεχνικών κειμένων τα παιδιά. Γι' αυτό το λένε μνήμες και λόγος προσφύγων, με καθηγήτρες που τους κατευθύνουν όπως η Ματίνα η Μεϊδάνη και η Αντρούλα η Κυριάκου. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να δούνε πώς η λογοτεχνία χειρίστηκε και διαχειρίστηκε και αποτύπωσε τέτοια θέματα, αλλά ακριβώς μέσα από ένα πρωτότυπο δρόμενο. Ενώ οι μαθητές του 13ου Γυμνασίου θα αφηγηθούν ιστορίες των δικών τους προγόνων, γιατί είναι η δική τους ματιά πάνω λοιπόν στην ιστορία. Έτσι. Με τον λόγο λοιπόν των Μικρασιατών και οι υπεύθυνες καθηγήτρες, τη Μαρία την Παπαδάκη και την Ειρήνη τη Σπυριδάκη, όλες φιλόλογοι, οι οποίες μας τιμήσανε με την πρόταση και την πρόσκληση που τους κάναμε να ανταποκριθούν σε μια εποχή που άντε πόρτας βρίσκονται οι εξετάσεις ενδοσχολικές και στη συνέχεια οι πανελλαδικές, σε μια πολύ δύσκολη χρονικά στιγμή για τα σχολεία. Η ομιλία του διδάκτορα ιστορίας του κ. Νίκου Ανδρεώτη. Φυσικά στο δεύτερο μέρος έχουμε τον διακεκριμένο φυσικά ομιλητή, τον πλέον κατάλληλο, τον καταλληλότερο, τον κύριο Νικόλαο Ανδρεώτη, ιστορικό, με θέμα την άφιξη, υποδοχή και εγκατάσταση προσφύγων στην Κρήτη. Οπότε νομίζω ότι ιστορικά θα δοθούν πάρα πολλές πτυχές, θα αναπτυχθούν και θα φωτιστούν πολλές περιοχές της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά φυσικά η πρόεδρος θα πει και για το τέλος που μας επιφυλάσσει. Καλά, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο, διότι σε φορτίζει συγκινησιακά, σε πάει πίσω με εκείνο το ρυθμό που θέλεις να πας, δηλαδή τη γνωστή σε όλους μας, πιστεύω, χοροδία του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου, τουλάχιστον εγώ την αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δουργεράκη, για τα καλά σας λόγια. Η χοροδία θα κλείσει με ένα μουσικό επίλογο από κάποια επιλεγμένα τραγούδια που θα πούμε που αφιερωμένα στη Σμύρνη και στην ιστορία. Και σίγουρα θα έχουμε και ένα μικρό κέρασμα για όσους παρευρεθούν. Να πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκδήλωση χωρίς να τρατάρουμε. Σωστά. Λοιπόν, να το πω διαφορετικά τώρα. Για να πάω στο διαδικαστικό, με μία κουβέντα πριν σας αποχαιρετήσω, κυρίες μου. Όλο αυτό το πράγμα, Σάββατο, όλη αυτή η εκδήλωση ανοίγει αύριο Σάββατο. 5:30. Στέγη Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου. Όπως είπατε στην αρχή, η κυρία Χατζιαδάμ, Γεωργίου Μαστρακούλη 13, στα Νέα Λάτσατα. Έτσι. Νέα Λάτσα, ναι. Ωραία. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά για ό,τι κάνετε. Πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας σε όλες τις επόμενες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε για όλα. Πάντα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας.